όλα την όχι 33, η ΕΚ Δέλτα 360 με ΑΕΚΡΙΝΙΣ είναι ο αγώνας Κατζηβασιλείου, Κακλίδης, Νατσιόπουλος, οι διαιτητές και βοηθή. Κρίνη που έχει δώσει και 4 παίκτες στην ομάδα της K19 του Απόλλωνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και της, του συγκεκριμένου μέλου, την ομάδα του ΕΚ. Για να δούμε τώρα. Προσπαθεί να μπει μέσα εκεί. Ο Κωνσταντίνης ήταν ανάμεσα δύο παίκτες, λέει ο διαιτητής, παίζεται και ο Χατζηβασιλείου. Δεν ήταν τίποτα. Νέα παλιά εδώ. Για να δούμε τώρα. Μανουλίδη Σταύρος, ψιλοκρεμαστό, έβγαλε ο Κουλτούκης, τη μαζεύει. Λάκης. Είναι παλιά για τον Εμμανουηλίδη. Κατευθείαν πάνω στην κίνηση αριστερό του Κωνσταντινίδη Παναγιώτη και 1-0 για τα ΙΕΚ Δέλτα. Μια πολύ καλή φάση, ωραίο γκολ. Ο Εμμανουηλίδης θα το κάνει κατευθείαν, ξαναβλέπουμε τη φάση. Κατευθείαν μονοκόμμα το αριστερό του Κωνσταντινίδη. 1-0 για την ομάδα του ΙΕΚ. Για να δούμε τώρα. Παπαποστόλου. Παπαποστόλου κάνει τη σέντρα, θα βγει ο Κουλτούκης. Εκεί είναι ο Σταύρος Εμμανουλίδης. 2-0. 2-0 για τον Εμμανουλίδη που δεν είχε πίεση. Βγήκε ο Κουλτούκης. Όμως ο Εμμανουλίδης θα κάνει το 2-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Έβγαλε ο Κουλτούκης. Με δεξί στην δεξιά γωνία θα κάνει το 2-0 ο Σταύρος Εμμανουλίδης. Είμαι τώρα. Κατευθείαν το σουτ πάνω στην κίνηση και 3-0. 3-0 με τον Βλαχόπουλο για την ομάδα των ΙΕΚ Δέλτα. Ξανά κατευθείαν Βλαχόπουλος και κατευθείαν 3-0 η μπάλα στα δίχτυα. Είναι ο Στεφανίδης. Πιο δεξιά η μπάλα. Βλαχόπουλος. Να κάνει Κωνσταντινίδης. Θα κάνει το σουτ, όμως η μπάλα θα καταλήξει out, θα φύγει δίπλα τα δοκάρια του Κουλτούκη. Κόρνερ. Θέλει το κόρνερ με στην περιοχή. Θα βγει ο Κουλτούκης. Μια σύγχυση στην άμυνα εκεί. Θα πεταχτεί εκεί ο Παπαποστόλου. 4-0. Ο Γιάννης Παπαποστόλου για την ομάδα των ΙΕΚ. Του πανηγυρίζει και με τον Βόζλου και με τον Πλιάκη και με τα άλλα παιδιά τον ΙΕΚ. Ξανά βλέπουμε τη φάση, σύγχυς μέσα στα καρέ, δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα ο Κουλτούκης. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα του. 4-0 στο 36. Λέμε τώρα, Πλιάκης Βασίλης. Πλιάκης Βασίλης θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά. Τρέχει να τη μαζέψει εκεί ο Αποστόλου. Δεύτερο ημίχρονο. Θα να δούμε και το χορηγό δεύτερο ημίχρονο εδώ. Στην 33. Για να δούμε. Προσπαθεί τώρα η ομάδα της με τον Φόνη. Φόνη θα κάνει τη σέντρα. Δεν θα μπορεί να πεταχτεί κάποιο εκεί, ο Ζαφυρόπουλος ή κάποιο άλλο και μπάλα. Καταλήξει out. Το σου του Βλαχόπουλου θα μπλοκάρει. Εκεί με δεύτερη προσπάθεια από πάνω του Παπαστόλου. Βλέπετε μια καλή φάση. Ο Κουλτούκης ήταν εκεί. Πλάγιο. Για να δούμε τώρα. Ανατραπή εκεί ήταν ο Κωνσταντίνος Παναγιώτης, πέναλτι. Πέναλτι για τα ΙΕΚ. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μακρύς, Αχιλλέας Μακρύς. Τωρινή μεταγραφή από τον Αγιάννη στα ΙΕΚ. Μακρύς και 5-0. 5-0 στο 57 για την ομάδα των ΙΕΚ Δέλτα. Πρωτοπόρο στην βαθμολογία ΙΕΚ Δέλτα. Και για να δούμε εδώ. Στεφανίδης από την άλλη πλευρά. Βλαχόπουλος πάντα βγάζει για τον Πλιάκη. Πλιάκη θα κάνει τη σέντρα. Εκεί είναι Μανουλίδης. Δεξιά στον Κοροπίνη το σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Το σουτ του Κοροπίνη.
λένε τώρα. Κωνσταντινίδης. Συρτά, από την άλλη πλευρά, Κοροπίνης. Θα βγάλει τελευταία στιγμή η άμυνα της Κρίνης. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Μούτσιος. Τσόγκας. Δεξιά στο Βόσδου. Βόζου το 1-2 πάει να κάνει εκεί με τον Κωνσταντινίδη, τα κουνάκι και μόνο στο Βόζου θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα 6-0 στο 90. Καλή συνεργασία Βόζου και Κωνσταντινίδη, γυρίζουμε πάρε βάλε 6-0.